Επανήλθαμε φίλες και φίλοι στο κεντρικό στούντιο του SBC. Στην πρώτη οικονομική ζώνη του Market Light, το ελληνικό χρηματιστήριο με κέρδη στο σύν 0,17% γύρισε πάλι σε θετικό έδαφος το ελληνικό χρηματιστήριο. 1.380,44 μονάδες ο γενικός δείκτης. Με ένταση κινήθηκαν όλες οι συζητήσεις στη Βουλή νωρίτερα σήμερα. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η σωτηρία της χώρας μας βρίσκεται στο μνημόνιο, παρόλο το τίμημα που πρέπει να πληρώσει η Ελλάδα. Τώρα, αλλάζουμε τελείως θέμα, θα περάσουμε σε ένα επιχειρηματικό κομμάτι, μιας και έχουμε ανοίξει ένα αφιέρωμα σε όλες τις επιχειρήσεις τις ελληνικές που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, να έρχονται στο στούντιο του SBC, να μιλάμε λίγο για την πορεία τους, να δούμε τελικά πώς κινούνται, αν σίγουρα υπάρχουν επιχειρήσεις που τα έχουν πάρει αρκετά καλά, παρόλο το φυσιακό καθεστώς που επικρατεί στη χώρα μας. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, σήμερα καλεσμένο στο στούντιο του SBC βρίσκεται ο κύριος Τάκης Ξουρής, είναι διευθυντής της Cyclist GR, της γνωστής εταιρείας με τι άλλο βέβαια που έχει να κάνει με τα ποδήλατα. Λοιπόν, κύριε Ξουρή, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στο στούντιό μας. Βλέπαμε νωρίτερα λίγο και την ομιλία του Πρωθυπουργού. Με ένταση βέβαια τον είδαμε τον Πρωθυπουργό λίγο με μία μικρή ένταση να απαντάει στις επίκαιρες ερωτήσεις από την αντιπολίτευση. Το μνημόνιο είναι η σωτηρία μας από ό,τι έθεσε. Ένα πρώτο σχόλιο σε εσάς, πριν περάσουμε στα δικά σας. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα σας. Εγώ νομίζω ότι το καλύτερο μνημόνιο είναι το ποδήλατο. Το ποδήλατο. Γιατί η χρήση του έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια σε χώρες που είναι ποδηλατικά ανεπτυγμένες ότι αποτελεί μια σύνθετη λύση σε πάρα πολλά προβλήματα. Σίγουρα δεν θα βελτιώσει τα οικονομικά μας και τα χρέη μας. Όμως, για παράδειγμα, η χρήση του ποδηλάτου έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει στην μείωση της παχυσαρκίας, που είναι μια βασική αιτία πολλών ασθενειών. Οπότε, να ένας τρόπος πώς θα μπορούσαν τα ασφαλιστικά ταμεία να εξοικονομήσουν κάποια χρήματα. Παράλληλα, αποτελεί λύση για το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Λύση για τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Οπότε, όντως θεωρώ ότι το καλύτερο μνημόνιο είναι το ποδήλατο. Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η δική σας εταιρεία και ο λόγος βέβαια που μας απασχόλησε πέραν το ότι σίγουρα έχετε καταφέρει να κρατηθείτε αρκετά καλά μέσα στην κρίση, σαν επιχείρηση, είναι ότι περιέχει και ένα στοιχείο καινοτομίας, διότι την περίοδο που βρήκατε αυτό το gap, όπως λέμε, στην αγορά για να εισέρθετε στην ελληνική αγορά, είναι αυτό που σας έδωσε μία πρωτοπορία, μία καινοτομία. Δεν υπήρχε κάτι παρόμοιο εκείνη την περίοδο. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε πώς ξεκίνησε η Cyclist GR. Κοιτάξτε, υπήρχαν σίγουρα και παλιότερα αξιόλογες εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στον χώρο του ποδηλάτου στην Ελλάδα. Αυτό το οποίο μας διαφοροποίησε εμάς ήταν ότι καταφέραμε να κάνουμε το χόμπι μας επάγγελμα. Οπότε η αγάπη μας, όλη την αγάπη που είχαμε για το ποδήλατο, καταφέραμε να την αξιοποιήσουμε και εμπορικά και επιχειρηματικά. Παράλληλα, δημιουργήσαμε ένα κοινωνικό δίκτυο, ένα ποδηλατικό Facebook, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, πολύ πριν εμφανιστεί το Facebook. Ένα social network, ας το πούμε, διαδικτύωσης, τα πάντα γύρω από την ενημέρωση για το ποδήλατο. Ακριβώς. Και έτσι φέραμε τον κόσμο κοντά μας και εμείς ήρθαμε κοντά στον κόσμο και δημιουργήσαμε εν μέρη την ανάγκη για το μέσο. Ξεκινήσαμε το 2003 μέσω του διαδικτύου, καθαρά ως ένα ποδηλατικό ενημερωτικό site. Σταδιακά δημιουργήθηκε το φόρουμ που σας είπα, έτσι είχαμε την κοινωνική δικτύωση. Αρχίσαμε να βγαίνουμε πιο πολύ στον δρόμο, σε βόλτες, εκδρομές, στο χώμα. Δημιουργήθηκε ένα μικρό online κατάστημα και έτσι σταδιακά καταφέραμε να φτιάξουμε το πρώτο μας κατάστημα, πρώτο μεγάλο κατάστημα στη Βάρη και πριν από ένα χρόνο φτιάξαμε και το δεύτερο στο Χολαργό που είναι ακόμα μεγαλύτερο. Το οποίο εκτός από ποδήλατα έχετε και αξεσουάρ, ποια είναι ακριβώς τα προϊόντα σας στα καταστήματα, ας αρχίσουμε. Έχουμε ακριβώς ό,τι χρειάζεται κάποιος που θέλει να ασχοληθεί με το ποδήλατο. Από ρούχα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ και φυσικά ποδήλατα. Οτιδήποτε, επειδή είναι ένα μέσο κόσμος, δεν το γνωρίζει πάρα πολύ, αλλά έχει μια ολόκληρη αγορά. Εμείς ως εταιρεία, εκτός από το τομέα της λιανικής, έχουμε και τομέα χοντρικής, όπου δραστηριοποιούμαστε αντιπροσωπεύοντας 15 εταιρείες του εξωτερικού στην Ελλάδα.
Σε τι χώρες αν... Αμερική, από Αμερική είναι κάποιες βασικές, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία. Έχουμε αρκετές Ταϊβάν. Είναι αρκετές οι αντιπροσωπείες που έχουμε. Γιατί είναι ένας κλάδος που είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένος στο εξωτερικό. Μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις που γίνονται στη Γερμανία κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια κάνει ρεκόρ συμμετοχόντων και επισκεπτών. Μάλιστα. Τώρα, εκτός από τα καταστήματα, προσφέρετε και franchising. Αναμένετε να ξεκινήσουν και άλλα franchises της δικιάς σας αλυσίδας? Ήδη ξεκινήσαμε το πρώτο, εκτός Αττικής, στην Κόρινθο. Και είμαστε σε κάποιες διαδικασίες για να ξεκινήσουμε και κάποια στη συνέχεια. Καθότι ήταν ένα επιτυχημένο μοντέλο και κάθε επιτυχημένο μοντέλο η αγορά ζητάει να γίνει franchise ή κάτι αντίστοιχο. Πώς επιλέγετε διαδίκτυο για να ξεκινήσετε αυτή την... Και δεν ξεκινήσετε επειδή πρώτα το κατάστημα. Δηλαδή, νομίζω στην οτροπία την ελληνική, σίγουρα κάποιος θα πήγαινε πρώτα στο κατάστημα μετά. Γιατί και το 2003, αλήθεια, τόσο αναπτυγμένες και οι αγορές online δεν ήταν στη χώρα μας. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια επαφή με την τεχνολογία, την οποία τη συνδέσαμε με την αγάπη για το ποδήλατο. Οπότε το αρχικό πλάνο και ο αρχικός σκοπός μπορούμε να πούμε ότι δεν ήταν πώς θα βγάλουμε περισσότερα χρήματα, ήταν πώς θα κάνουμε αυτό που αγαπάμε περισσότερο γνωστό. Και έτσι λειτουργήσαμε. Είναι, πιστεύω, ο σωστός τρόπος. Και αν δείτε και παγκόσμια τι συμβαίνει, οι πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις ήταν αυτές που ξεκίνησαν όχι με σκοπό το κέρδος, αλλά με σκοπό κάποια ιδέα ή κάπου και όραμα ή κάπου θέλαν να πάνε. Ακριβώς. Και το Facebook, αν σκεφτεί κανείς πώς ξεκίνησε, νομίζω ήταν σε αυτή την ιδεολογία και βέβαια έφτασε εκεί που έφτασε. Λοιπόν, κύριε Ξουρή, να βάλουμε μία ανατελεία, διότι μας πιέζει ο χρόνος, πρέπει να περάσουμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας, την ευχάριστη αυτή κουβέντα μας, γύρω από το ποδήλατο και τις δραστηριότητες σας σαν cyclist. Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα σε 2-3 λεπτά και πάλι εδώ μαζί σας. Τα δικά μας, επανερχόμαστε. Περνάμε πάλι στον διευθυντή της Cyclist.gr, τον κύριο Τάκη Ξουρή, να συζητήσουμε λίγο από γενικά για τον κλάδο του ποδηλάτου στη χώρα μας. Θέλετε να μας δώσετε λίγο την γενικότερη εικόνα? Έχει αυξηθεί το μερίδιο αγοράς? Νομίζω στην Ελλάδα τελευταία έχει αρχίσει να έρχεται αυτό το trend της ποδηλασίας, του χρησιμοποιούμε το ποδήλατο. Νομίζω έχουν γίνει και κάποιες αλλαγές στους δρόμους, σε σχέση που δίνουν ένα σεβασμό προς το ποδήλατο. Δώστε μας λίγο την εικόνα του κλάδου σας, πριν ξαναπεράσουμε πάλι στη δική σας εταιρεία. Η εικόνα του, γενικότερα του κλάδου, είναι αυξητική η τάση. Το θέμα είναι ότι τελευταία και λόγω της κρίσης, βλέποντας ο κόσμος ότι το ποδήλατο αρχίζει και γίνεται τάση και γίνεται trend, πάρα πολλοί κόσμος αρχίζει και ασχολείται με το ποδήλατο και εμπορικά. Αυτό είναι καλό από τη μία πλευρά, από την άλλη, επειδή είναι ένας εξειδικευμένος κλάδος, υπάρχει πιθανότητα να δημιουργήσει κάποια προβλήματα, γιατί το θέμα της εξυπηρέτησης του πελάτη και το θέμα της γνώσης γύρω από το αντικείμενο είναι σημαντικό. Οπότε δεν είναι το ίδιο με το να ανοίξουμε ένα βίντεο κλαμπ, το να ασχοληθούμε με το ποδήλατο και την ποδηλασία. Και ελπίζω και εύχομαι αυτό να μην είναι αρνητικό στο μέλλον για τον κλάδο μας συνολικά. Από εκεί και πέρα, είναι πολύ ευχάριστο ότι ο κόσμος αρχίζει και ασχολείται με το ποδήλατο περισσότερο. Όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με τον τομέα αυτόν και στο εξωτερικό έχω πάρα πολλές επαφές, θα πρέπει να ξέρετε ότι η Ελλάδα ήταν στο μείον 10. Δεν ήταν καν στο 0. Αυτή τη στιγμή πλησιάζουμε να φτάσουμε στο 0. Δηλαδή, αυτό που βλέπετε να γίνεται δεν είναι τίποτα ουσιαστικά σε αυτό που θα έπρεπε να γίνει. Από πλευράς και χρήσης του ποδηλάτου και άθλησης με το ποδήλατο, αλλά και πλευράς υποδομών. Είμαστε, μπορώ να πω, η πιο τριτοκοσμική ποδηλατικά χώρα στην Ευρώπη. Νομίζω Άρα δεν χρειάζεται να πανηγυρίζουμε. Ναι, είναι θετικά όλα αυτά που πιθανά να γίνουν ή που έχουν αρχίσει να γίνονται, αλλά ακόμα έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Το σίγουρο είναι πάντως ότι σε άλλες, τουλάχιστον μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, π.χ. το Βερολίνο που έχω άποψη, αυτό ισχύει πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, υπάρχουν ειδικοί ποδηλατόδρομοι, τα ποδήλατα τα χρησιμοποιούν κανονικά για τη μετακίνησή τους. Νομίζω ότι θα έπρεπε να ενταχθεί πλέον κανονικά στην δική μας καθημερινότητα. Ναι, υπάρχουν δύο ειδών αναπτύξεις. Η μία έγινε πάρα πολλά χρόνια πριν σε χώρες όπως η Γερμανία και οι βορειοευρωπαϊκές χώρες, Ολλανδία, Δανία. Και έχουν το ποδήλατο στην παράδοσή τους και στον πολιτισμό τους πάρα πολλά χρόνια.
Και η δεύτερη τάση ήταν πριν από 5-6 χρόνια, σε χώρες όπου είδαν τη λύση στο ποδήλατο, σε όλα αυτά τα προβλήματα που σας είπα πριν. Τέτοιες χώρες ήταν η Βρετανία, η Ισπανία, η Γαλλία, που δεν ήταν ανεπτυγμένες ποδηλατικά. Τώρα, ως τρίτη χώρα στην Ευρώπη, έρχεται και εδώ σιγά-σιγά. Είμαι αισιόδοξος ότι θα γίνουν πράγματα, γιατί λόγω της αύξησης της χρήσης πιστεύω ότι η πολιτεία θα αναγκαστεί. Είτε θέλει είτε δεν θέλει. Νομίζω και οι οικονομικές συγκυρίες βέβαια που δυσχεραίνουν σίγουρα την τσέπη του τελικού καταναλωτή θα ενισχύσουν το τομέα, διότι με την τιμή της αμόλυβδης να έχει φτάσει σε αυτά τα επίπεδα, νομίζω θα στραφούν πάρα πολύ στο να χρησιμοποιούν το ποδήλατο σαν μέσο μεταφοράς τους πλέον. Το ελπίζω. Ελπίζω να το χρησιμοποιήσουν και σαν μέσο μεταφοράς και ως μέσο άθλησης. Γενικά είναι, όπως σας είπα, λύση σε πάρα πολλά προβλήματα. Και αυτό έχει δει όλος ο κόσμος στην υπόλοιπη Ευρώπη και στον κόσμο, γιατί και στην Αμερική έχει υπάρξει πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη στον χώρο του ποδηλάτου. Και αυτό πρέπει να δουν και εδώ και ο Έλληνας επιτέλους να σταματήσει να κάθεται στον καναπέ και να είναι στα καφενεία και να βγαίνει έξω να κάνει ποδήλατο και να ασχολείται με δραστηριότητες τέτοιες. Ακριβώς. Και τέλος, για να κλείσουμε, θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για τα νούμερα, μιας και ασχολούμαστε με νούμερα. Η δική σας χρονιά το 2010 πώς έκλεισε? Το 2010 έκλεισε πάνω από το 2009. Παρόλο την κρίση, καταφέραμε μέσω της ανάπτυξης και της δημιουργίας του δεύτερου καταστήματος να έχουμε αρκετά αυξημένα νούμερα σε σχέση με το 2009. Έχουμε μια αύξηση στον κύκλο εργασιών γύρω στο 55%. Α, είναι μεγάλη η διαφορά. Είναι μεγάλη. Και προσπαθούμε βέβαια με πολύ σταθερά βήματα εν μέσω κρίσης να διατηρήσουμε αυτό το ποσοστό και το μερίδιο που έχουμε στην αγορά. Τώρα οι προοπτικές για το 2011 θεωρείται, εντάξει, σίγουρα το φυσιακό καθεστώς δεν ευνοεί, αλλά θεωρείται ότι θα μπορέσετε να κρατήσετε αυτά τα επίπεδα στα οποία βρίσκεστε και ουσιαστικά έχετε εφομοιώσει κάτι στην πολιτική που ακολουθείτε σε σχέση με τις τιμές, έχετε μειώσει τιμές, έχετε κάνει προσφορές. Ποια είναι αυτή η πολιτική που ακολουθείτε, ώστε να μπορέσετε και να προσεγγίσετε πελάτες και να διατηρήσετε και αυτά τα ποσοστά τα οποία έχετε? Και τι αναμένετε για το 2011? Κοιτάξτε να δείτε, η πολιτική της επιτυχίας είναι να ακούς τον κόσμο, να βλέπεις ποιες είναι οι ανάγκες αυτή τη στιγμή σε μια κοινωνία και να αντιδράς ανάλογα. Έτσι κι αλλιώς ο κλάδος μας τα τελευταία χρόνια, λόγω των αγορών και των καταστημάτων που υπάρχουν στο ίντερνετ από το εξωτερικό, δέχεται πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Παρ' όλα αυτά, όμως, εμείς ως εταιρεία δημιουργήσαμε πάρα πολλές προσφορές, ειδικά μπαζάρ και εκπτώσεις και περιόδους εκπτώσεων όλη τη χρονιά, και έτσι κρατάμε ζωντανό το ενδιαφέρον. Σαφώς αυτό έχει μειώσει το ποσοστό κέρδους μας, το οποίο έτσι κι αλλιώς δεν είναι μεγάλο στον κλάδο. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή πρέπει όλοι να βοηθήσουμε να δουλέψει αυτή η οικονομία. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο σχόλιο για να κλείσουμε, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Αυτό που εύχομαι είναι αυτό το οποίο έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια από τους ίδιους τους ποδηλάτες και από τον κόσμο που έχει ξεκινήσει να χρησιμοποιεί το ποδήλατο. Από το 0 που είμαστε να φτάσουμε στο 5. Και τότε σίγουρα η ζωή θα είναι διαφορετική για όλους μας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ξουρή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Καλή συνέχεια στην δική σας δραστηριότητα. Ας ελπίσουμε ότι όλο και περισσότερο θα χρησιμοποιούμε το ποδήλατο και σαν μέσο μεταφοράς και σαν μέσο άθλησης, διότι σίγουρα κάνει μόνο καλό. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η πρώτη οικονομική ζώνη του Market Live. Αφήνουμε το ελληνικό χρηματιστήριο με πτώση 0,29%. Ανακοινώθηκαν νωρίτερα τα κέρδη για τον ΤΕ, τα οποία ήταν αρκετά μειωμένα και δεν ικανοποίησαν τους αναλυτές. Αναμένεται ανακοίνωση αποτελεσμάτων για πρώτη χρήση του 2011 από την Εμπορική Τράπεζα. Οι μετοχές υψηλής κεφαλοποίησης έχουν γυρίσει περισσότερες σε αρνητικό έδαφος. Αφήνουμε λοιπόν, όπως είπαμε, το ελληνικό χρηματιστήριο σε μείον 0,26%, την Εθνική στα 4,98 ευρώ, αμετάβλητη αυτή την ώρα. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Ακριβού, Market Live στη συνέχεια. Από όλους εμάς ευχές για ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 10:04 το πρωί. Γεια σας!